Τα χαμόγελα θα ανθίσουν σε 120 με 150 παιδιά πόρων οικογενειών της Λάρισας, τα οποία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα προμηθευτούν τα απαραίτητα σχολικά είδη από τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, που προχωρά σε αυτή την προσφορά σε μια προσπάθεια στήριξης των παιδιών αλλά και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, κ. Λεάνθης Λέτσιος, έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες προμήθειας σχολικών ειδών από βιβλιοπωλεία της πόλης, τα οποία θα συγκεντρωθούν σε χώρους όπου στεγάζεται η κοινωνική υπηρεσία και προβλέπεται να διανεμηθούν στα παιδιά από τις 15 μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Τα οικονομικά, όπως γνωρίζετε, το οργανισμό και παιδί έχει μεγάλο κοινωνικό έργο, βάζει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά πάντα απευθύνεται και σε όλα τα βιβλιοπωλεία της πόλης να δώσουν κάποιες προσφορές, είτε σε τσάντες είτε σε βιβλία, και αυτά εμείς τα δεχόμαστε. Κάθε χρόνο βοηθάμε 120 με 150 παιδάκια. Και επειδή φέτος η χρονιά, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι η πιο δύσκολη χρονιά λόγω οικονομικής συγκυρίας, πιστεύω και εγώ ως πρόεδρος και ο δήμαρχός μας, ο Κώστας Τανακούλης, και το Διοικητικό Συμβούλιο, να βάλουμε ένα μεγαλύτερο ποσό, ούτως ώστε να ικανοποιήσουμε πολύ περισσότερα παιδιά. Ο κ. Λέτσος επισημαίνει ότι στη συγκέντρωση σχολικών ειδών μπορούν να βοηθήσουν και πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Αν έχουν διάφορα σχολικά είδη, όπως τσάντες σε καλή κατάσταση, ή αν επιθυμούν να προσφέρουν χρήματα για την αγορά τους από την κοινωνική υπηρεσία, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του οργανισμού.